Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας. Κύριε Πέτσα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τώρα, επειδή και εσείς είστε παθόμενοι σε μια από τις περιοχές που βυθίστηκαν στο σκοτάδι, να ρωτήσουμε για να καταλάβει ο κόσμος ποιανού είναι η ευθύνη για τα κλαδιά και την αποκατάσταση των βλαβών. Διότι εδώ παρακολουθήσαμε μια σύγκρουση με τοπική μεταξύ περιφέρειας και ΓΕΝΟΠ με ένα μπαλάκι ευθυνών για το ποιος δεν βοήθησε τον άλλον, ώστε οι 250.000 οικογένειες, κύριε Υπουργέ, να μην είναι χωρίς ρεύμα έως και τρεις ημέρες τώρα. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι αυτό το φαινόμενο που έχουμε δει δεν είναι συνηθισμένο. Εντάξει. Μένω και εγώ στην περιοχή, μένετε κι εσείς. Εντάξει. Είναι μεγάλο σχολιάς. Στο δρόμο, μισό λεπτό, για να καταλάβουν όσοι δεν είναι στην περιοχή, για να καταλάβουν με τι είμαστε αντιμέτωποι. Στο δικό μας το δρόμο είναι μια απόσταση που τη δίνησα και εγώ εχθές, όπως και εσείς, για να περάσετε. Και έχουν πέσει τουλάχιστον 6 δέντρα στον κεντρικό δρόμο. Αν δει κανείς τους μικρούς δρόμους, ακόμα και στο δρόμο που είναι το δικό μου το σπίτι, έχουν πέσει 2 δέντρα. Σε ένα δρόμο 20-30 μέτρων. Ναι, ναι. Που καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πολύ εκτεταμένη η πτώση των δέντρων που έχει προκαλέσει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτό είναι το ένα. Δεν έχω ξαναζήσει σε τέτοια κατάσταση. Είμαι 16 χρόνια στην περιοχή και προέχουμε μια ορεινή περιοχή. Ναι, αλλά λέει η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ ότι δεν μας βοήθησαν να φτάσουμε να φτιάξουμε τη βλάβη. Αυτό λέει η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ. Και λέει η περιφέρεια ότι εσείς δεν ήσασταν εκεί. Εσείς δεν κάνατε τη δουλειά σας. Ο πολίτης τι να καταλάβει τώρα, ποιος έχει την ευθύνη. Έρχομαι σε αυτό τώρα. Πρώτον, ότι είναι πολύ μεγάλη καταστροφή από την κοπή των δέντρων, από την πτώση των δέντρων. Και αυτό μας φέρνει στο ζήτημα ότι έχουμε ακόμη και σήμερα το 2021 πάρα πολύ εκτεταμένο δίκτυο με αέρια καλώδια και όχι με υπόγεια. Αυτό είναι ένα θέμα της επόμενης μέρας. Πάμε τώρα στα κλαδιά. Τα κλαδιά όταν ακουμπούν, όταν πέσουν και ακουμπήσουν πάνω σε καλώδιο, δεν μπορεί να το κόψει ούτε συνεργάτης του Δήμου, με ένα συνεργείο του Δήμου, ούτε εθελοντής. Πρέπει να είναι η παρουσία του ΔΔΕ. Για προφανείς λόγους που συνδέονται με το γεγονός ότι μπορεί να θρυνήσουμε και κάποιο θύμα, αν δεν απομονωθεί το ρεύμα. Ναι. Εκεί ο ΔΔΕ δεν μπορούσε να ανταποκριθεί λόγω της πολύ μεγάλης κεταμένης ζημιάς σε πάρα πολλά σημεία. Γι' αυτό τι κάναμε από χτες. Κάναμε σύσκεψη χτες το απόγευμα, εμπλέξαμε το στρατό και την ΕΜΑΚ και έχουμε χωρίσει περίπου 14 συνεργεία στην περιοχή, τουλάχιστον από το κομμάτι της πολιτείας και της Κηφισιάς μέχρι το κομμάτι του Διονύσου και του Αγίου Στεφάνου, προκειμένου να επιχειρούν με έναν άνθρωπο της ΔΔΕ ή δύο, ανάλογα πόσο είναι το συνεργεία τους, με κλιμάκιο του στρατού και με κλιμάκιο του ΣΕΜΑΚ και να πηγαίνουν, πώς θα το πούμε, δέντρο-δέντρο, προκειμένου να γίνει αποκατάσταση. Δεν γίνεται αλλιώς, γιατί μέχρι χτες το μεσημέρι ο ΔΔΕ μπορεί να είχε κάποιους δικούς του τεχνικούς, αλλά δεν μπορούσε είτε να προσεγγίσει για κάποιο λόγο, είτε δεν ήξερε ο Δήμος που βρίσκεται η βλάβη για να μπορέσει να τον συνδράμει. Και επομένως έπρεπε να γίνει αυτό ο συντονισμός για να είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Το θέμα της προσέγγισης, τι είναι ευθύνη, κύριε Πέτσα, ποιος πρέπει να βοηθήσει στο να υπάρξει η διάνοιξη του δρόμου για να μπορέσει το συνεργείο να φτάσει? Κοιτάξτε, αν δεν ξέρετε εσείς σε ποιο σημείο πρέπει να ξεκινήσει ο ΔΔΕ για να αποκαταστήσει, δεν μπορεί ο Δήμος ή η περιφέρεια να είναι σε κάθε στενό για να το ανοίγει. Γι' αυτό σας λέω ότι χρειαζόταν ένα συντονισμό που να πηγαίνουν μαζί τα συνεργεία. Για παράδειγμα, εγώ εχθές που ήμουνα στον Δήμο. Άρα δεν υπήρχε αυτό ο συντονισμός, κύριε Πέτσα. Προσπαθώ να καταλάβω ποιος ευθύνεται γι' αυτό και δεν έχω καταλάβει ακόμη, όσο κι αν είστε έτσι αναλυτικός. Άρα, τι έπρεπε να γίνει χθες? Πρώτον, είναι πολύ εκτεταμένο το φαινόμενο. Δεύτερον, ναι, κύριε Πέτσα, γνωρίζαμε από το προηγούμενο Σάββατο ότι θα είναι εκτεταμένο το φαινόμενο όμως. Εδώ και 10 ημέρες λένε οι μετεωρολόγοι. Το πρώτο πρόβλημα που θα αντιμετωπίζαμε σε αυτή τη θεομηνία, κυρίως στα βόρεια προάστια, θα ήταν η ηλεκτροδότηση και το ζήτημα των δέντρων. Κάνουμε το ρεπορτάζ τόσα χρόνια, το ξέρουμε εμείς. Φαντάζομαι η πολιτεία πρέπει να το ξέρει ακόμη περισσότερο. Εγώ θα επανέλθω στο αρχικό που είπα. Εγώ ζω στην περιοχή και ξέρω και δεν έχω ξαναδεί τέτοια κατάσταση με τόσα πεσμένα δέντρα. Αν έχετε δει εσείς, να με διευκολύνετε σε αυτό. Αλλά το άλλο θέμα είναι ότι σας λέω ότι έπρεπε να πηγαίνει δέντρο-δέντρο, κλαδί-κλαδί. Ναι. Αυτό δεν είναι τόσο εύκολο. Όπως ξέρετε, όταν χτες μέχρι το βράδυ χιόνιζε κατάπαυστα. Επομένως, όσο και να προσπαθούσαν τα συνεργεία να ανοίγουν τους δρόμους, αν δεν ξέρεις ακριβώς σε ποιο οδό θα πας, πού έχει πέσει το δέντρο και από πού πρέπει να ξεκινήσει για να πιάσει το μακαρόνι, όπως λένε οι τεχνικοί, εκεί που έχει κοπεί το ρεύμα για να το συνδέει δέντρο-δέντρο ή τέλος πάντων παροχή-παροχή, δεν θα μπορούσε να αποκατασταθεί. Λοιπόν, αυτό έγινε από χτες το απόγευμα. Σήμερα λοιπόν, αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι πρώτα τα αντλιοστάσια να δουλέψουν για να μην υπάρχει πρόβλημα με την υδροδότηση. Και μετά να δίνονται οι παροχές του νερού. Έχουν ξεκινήσει κάποιες περιοχές της Άνοιξης να έχουν ρεύμα. Ελπίζω και σήμερα τώρα το πρωί να μπορέσει να αποκατασταθεί γρήγορα μετά την τεχνική σύσκεψη που θα γίνει και στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας η αποκατάσταση της Άνοιξης. Σήμερα δηλαδή είστε αισιόδοξος ότι οι άνθρωποι θα ξαναδούν φως στο σπίτι τους και θέρμανση? Ναι, από την εικόνα που έχω είμαι πιο αισιόδοξος, γιατί από χτες το βράδυ έχει γίνει αυτός ο συντονισμός
Έχουν γίνει πάρα πολλές κοπές δέντρων, όπου δεν θα μπορούσε ενδεχομένως να γίνει μια πρόσβαση των συνεργείων. Από χτες και επαναλαμβάνω και από το στρατό και από την πυροσβεστική και από όποιον τέλος πάντων εργολάβο μπορούσε να διαθέσει μηχανήματα για να γίνει αυτή η δουλειά. Με συγχωρείτε, αυτό επίσης με συγχωρεί, Σάκη. Αυτό που μου προκαλεί εντύπωση επίσης είναι ότι διακοπές ρεύματος είχαμε πάρα πολλές και για πάρα πολλές ώρες, περισσότερες και από 24, και σε περιοχές που δεν είναι στα βόρεια προάστια, που είναι βορειοανατολικά, χαμηλότερα. Στο Ηράκλειο επίσης, στο Νέο Ηράκλειο, στην Αγία Παρασκευή, στο Χολαργό, στου Παπάγου. Εκεί τι έγινε, στο Νέο Ψυχικό. Όπως σας είπα. Τι κάναμε λάθος, προχθές να καταλάβουμε. Όπως γιατί σας είπα, ξέρετε. Και δεν μπορούσε, λόγω το ρεύμα δεν είναι μόνο το ρεύμα, είναι και η θέρμανση. Και με τέτοιες θερμοκρασίες, με παιδιά, ηλικιωμένοι, προχθές... άνθρωποι που χρειάζονται μηχανική υποστήριξη στο σπίτι. Κυρία Κουτροκόη, το καταλαβαίνουμε απόλυτα. Εγώ στο σπίτι μου δεν έχω ρεύμα από τις 5 ώρα το πρωί προχθές. Επομένως, δεν χρειάζεται να το πούμε αυτό. Είναι προφανές για όλους τους κατοίκους. Το ξέρουν οι κατοίκοι, το ξέρουν το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Εγώ προσπαθώ να εξηγήσω ότι είναι τόσο μεγάλη η ζημιά που έχει γίνει από τις πτώσεις των δέντρων, που ο ΔΔΕ δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Και έπρεπε να κάνουμε όλη αυτή τη συντονιστική προσπάθεια να εμπλέξουμε άλλους ανθρώπους, να μοιράσουμε τα συνεργεία για να μπορέσει σήμερα να είναι πιο καλή η εικόνα. Πάντως, κύριε Υπουργέ, όταν τελειώσει με το καλό αυτή η περιπέτεια, πρέπει να ξαναδείτε το ποιος έχει την ευθύνη με τα ΠΕΦΚΑ. Τα ΠΕΦΚΑ αποδεικνύονται μεγάλη παγίδα σε τέτοιες περιπτώσεις. Όποιος έχει δέντρο στην αυλή του και έχει προσπαθεί στα βόρεια και ανατολικά προάστια της Αττικής και έχει προσπαθήσει να κόψει έστω ένα κλαδάκι και δεν έχει βρει πρόβλημα, να μου το πει και εμένα. Αυτό που έχει σημασία είναι να ξεκαθαρίσουμε τις αρμοδιότητες. Το επιβεβαιώνω αυτό που μου λέτε. Και αυτό θα το κάνουμε. Μα γι' αυτό λέω. Είναι του ΔΔΕ. Όχι, λέει να ξεκαθαρίσουμε, λέει, τις αρμοδιότητες τώρα, ο κύριος Πέτσας. Να ξεκαθαρίσουμε τις αρμοδιότητες και να δούμε ποιος έχει την ευθύνη να κόβει τα ΠΕΦΚΑ, ώστε σε κάθε χιονιά να μην έχουμε τέτοια προβλήματα. Όποιος έχει προσπαθήσει να κόψει ΠΕΦΚΟ, ξέρει τι περιπέτεια έχει. Δασαρχεία κτλ. Το ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων μεταξύ κράτους, περιφέρειας, Δήμου είναι κάτι το οποίο αφορά το νομοσχέδιο που εμείς έχουμε δεσμευτεί ότι θα φέρουμε αργότερα σε συνεργασία με την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, με την ΚΕΔΕ και την ΕΝΠΕ, ώστε αυτό το πράγμα να ξεκαθαρίσει μια και καλή. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί τώρα στις δεκαετίες είμαστε εγκλωβισμένοι. Μάλιστα. Θα κάνουμε λίγο αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς στην εσωτερική μας δουλειά εδώ, ώστε να έχουμε ένα νομοσχέδιο που θα ξεκαθαρίζει πλήρως αυτές τις αρμοδιότητες, να μην είναι μπαλάκι ανάμεσα στη ΔΕΗ, στη ΔΔΕ, στο Δήμο, στην περιφέρεια και τελικά στον πολίτη που ψάχνει να βρει το δίκιο του. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πέτσα. Καλημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ.